Αγαπητές φίλες και φίλοι, στις συνθήκες πολιτικής απαξίωσης που βιώνουμε είναι ειλικρινά ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για μένα που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πρέπει να ακυρώνονται τα όνειρα και οι προσδοκίες του. Πρέπει να χάνονται αυτά για τα οποία πάλεψε, αυτά για τα οποία μόχτησε, αυτά για τα οποία εργάστηκε. Δικαιολογημένα οργίζεται. Δικαιολογημένα απογοητεύεται. Δικαιολογημένα δυσπιστεί σε ό,τι και αν του λέμε. Αναζητεί τους υπευθύνους για το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Δεν έχει την πολυτέλεια και την υφαλιότητα να σκεφτεί ψύχρεμα, να αξιολογήσει και να αποδώσει δίκαια ευθύνες. Διακατέχεται από μια τιμωρητική διάθεση. Του φταίνε όλα και όλοι. Του φταίνε τα κόμματα, του φταίνε οι κυβερνήσεις, του φταίνει το πολιτικό σύστημα. Σε αυτή την κατάσταση ενδίδει σε ισοπεδωτικούς αφορισμούς. Είναι όμως ίδιες οι ευθύνες των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα? Είναι οι ίδιες οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας με εκείνες του Πασόκ? Είναι άμυροι ευθυνών για την κατάσταση την οποία βιώνουμε, για την κατάσταση την οποία έχουμε περιέλθει η αριστερά? Φίλες και φίλοι, για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να γίνει μια σύντομη αναδρομή, έστω και αν οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε τις απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα δομήθηκε σε ένα κρατικίστικο μοντέλο λειτουργίας. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας παραγωνίστηκαν και ατόνισαν. Στο μεγάλο και σπάταλο κράτος άρχισαν φαινόμενα όπως η παυλοκρατία, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, η κομματοκρατία. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια η υγιής και από λίγο έως πολύ αυτοδύναμη ελληνική οικονομία κατέστη δέσμια, εκτροχιάστηκε και κατέστη δέσμια εξωτερικού δανεισμού. Υποχρεώθηκε σε ελληματικούς προϋπολογισμούς και αναγκάστηκε να δανείζεται διαρκώς από το εξωτερικό. Ο πακτολός χρημάτων που εισέρευσαν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά και από τον εξωτερικό δανεισμό δυστυχώς δεν επενδύθηκαν στην πραγματική οικονομία. Δυστυχώς δεν επενδύθηκαν σε δημόσια έργα. Δυστυχώς δεν επενδύθηκαν σε υποδομές και στην ανάπτυξη. Αντίθετα, κατασπαταλήθηκαν για τη συντήρηση του αδιφάγου και πελατειακού κράτους. Οι δύο κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας που μεσολάβησαν από τότε μέχρι και σήμερα επιχείρησαν να επαναπροσανατολίσουν την ελληνική οικονομία προς τον ιδιωτικό τομέα, προς τον φιλελευθερισμό και να επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους. Αλλά η αριστερή προπαγάνδα, ο λαϊκισμός και κάποιες άμετρες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις, άλογες και υπερβολικές, το απέτρεψαν. Η αριστερά και το Πασόκ υπέθαλψαν υπέρμετρες διεκδικήσεις που έβλαψαν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ξένες επενδύσεις εκδιώχθηκαν, η επιχειρηματικότητα ενοχοποιήθηκε και η οικονομία της χώρας έγινε έρμεο συντεχνιακών κατοχυρώσεων. Έτσι, το κράτος παρέμεινε ο μεγάλος και σπάταλος εργοδότης.